θέλει να πετύχει στη νέα ομάδα που ήρθε, πώς δει την προοπτική αυτή, τι στόχο είναι για τον εαυτό του Βοτακόβιτς. Αυτό που θέλω να πετύχω, αυτό που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και αυτό που είναι και ένας από τους στόχους που επιβάλλεται να έχει ένα τέτοιο σύλλογο, είναι να κυνηγά το πρωτάθλημα, να γίνει πρωταθλητής. Μετά από 5 χρόνια που είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Πόρτο, έπαιξε ένα σε αυτή και μετά κινήθηκε με την μορφή δανεισμού. Πλέον αυτή η ιστορία, πρώτον, αν τον κούρασε και δεύτερον, αν πλέον αισθάνεται ελεύθερο και έκανε την καλύτερη επιλογή που θεωρεί ο ίδιο δεδομένο. Yes, I believe, ναι, θεωρώ ότι έκανα τη σωστή επιλογή και η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα από αυτή την ιστορία. Δεν είναι εύκολο να είσαι δανεικός, είναι ένα δύσκολο πράγμα να πηγαίνεις σε ομάδες δανεικός. Αυτή τη στιγμή νιώθω μεγαλύτερη σταθερότητα, πιο σιγουριά και είμαι καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν. Πώς κρίνει αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας με την ομάδα και αν πλέον τους διευκολύνει το ότι γνωρίζουν ότι είναι απέναντί τους ο Άγιαξ. Δηλαδή, η προετοιμασία έχει συγκεκριμένο όνομα. Η προετοιμασία μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά. Είμαστε εδώ πέρα, προσπαθούμε να περάσουμε, να μας περάσει ο προπονητής τις ιδέες του και να έχουμε μια καλή εμφάνιση στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Σε ό,τι αφορά τον Άγιαξ, δεν θεωρώ ότι παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Ξέραμε ότι απέναντί μας θα είναι μια καλή, μια δυνατή ομάδα. Το αν αυτή θα ήταν ο Άγιαξ ή κάποια άλλη δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει να είμαστε εμείς καλά να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πώς τον υποδέχτηκαν οι συμπαίκτες του εκτός γηπέδου και πώς νιώθει μέσα στο γήπεδο. Διότι βλέπουμε πολλές φορές που τον εμπιστεύονται, τον ψάχνουν για να κάνει την προσπάθεια την τελευταία, είτε να τελειώσει η φάση, είτε να τους μοιράσει κάτι το οποίο έχει πει ότι είναι το στοιχείο. Όλοι με υποδέχτηκαν πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα που έχει σταθερή δομή, οπότε είναι πιο εύκολο για τον οργανισμό ολόκληρο να υποδεχτεί τους καινούργιους παίκτες. Και θεωρώ ότι όλοι που ερχόμαστε και όλοι που ήρθαμε αισθανόμαστε καλοδεχούμενοι. Από εκεί και πέρα για το τι σημαίνει μέσα στο γήπεδο. Μέρα με την ημέρα γνωριζόμαστε καλύτερα, δουλεύουμε πολύ καθημερινά και προσπαθούμε να βρούμε ο ένας τις κινήσεις του άλλου πώς κινείται μέσα στο γήπεδο για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα. Τι επικεντρώνεται περισσότερο ο προπονητής του σε ό,τι αφορά τον ίδιο και αν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του πώς τώρα με τον οποίο συνεργάζεται άψογα και στον αγροστικό χώρο. Η ομάδα είναι αποτελείται από 11 ποδοσφαιριστές που ξεκινούν την αναμέτρηση και από τους υπόλοιπους που κάθονται στον πάγκο και έρχονται για να βοηθήσουν αλλά και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές γενικότερα. Όλοι προσπαθούμε να γνωριστούμε, να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο. Δεν έχει να κάνει με το αν εγώ τα πάω καλύτερα με κάποιον, αν ένας-δύο έχουν καλύτερες σχέσεις. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη ενότητα, ας το πούμε έτσι, να ενωθούμε, να βρούμε τη σύνδεση μεταξύ μας. Και από εκεί πέρα ο καθένας έχει τα δικά του ποιοτικά χαρακτηριστικά μέσα στο παιχνίδι και τα βγάζει στο γήπεδο. Το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν το γνωρίζει, αλλά είναι ένα αργό πρωτάθλημα. Το ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να παίρνει παίκτες οι οποίοι θα τον βοηθάνε να ανεβάσει ταχύτητα. Το κάνει και φέτος και με τη δική του απόκτηση. Θεωρεί ότι θα το πετύχει αυτό το ΠΑΟΚ, θα είναι μια γρήγορη ομάδα και αν το καταφέρει θα είναι ένας λόγος για να μπορέσει να διεκδικήσει και να πετύχει τους στόχους του. Το ελπίζω. Γι' αυτό ήρθα. Ένα από τα χαρακτηριστικά μου είναι ότι είμαι γρήγορος και γενικά η ομάδα θεωρώ ότι έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές. Και έτσι μπορούμε, θεωρώ ότι μπορούμε να ανεβάσουμε το ρυθμό και να ανεβάσουμε το δικό μας το ρυθμό θα μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το αν είχε άλλες προτάσεις πριν αποφασίσει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ήταν αυτό που τον έκανε να έρθει στον ΠΑΟΚ, να επιλέξει τον ΠΑΟΚ ομάδα. Και το δεύτερο είναι ότι έχω ακούσει σχέδια τις ερωτήσεις των συναδέλφων για την απάντηση στην οποία δώσε. Απλά προκαλεί εντύπωση σε κάποιον ποδοσφαιριστή, ειδικά ξένο, ο οποίος έρθει σε μια νέα ομάδα, τόσο γρήγορη προσαρμογή, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο οικειότητας με τους συμπαίκτες του. Εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς ή έχει να κάνει με τη διάθεση την οποία έχει.
Ναι, είχα και άλλες προτάσεις για να συνεχίσω την καριέρα μου. Απλά ο ΠΑΟΚ μου εξήγησε το σχέδιο που έχει για την ομάδα μου, εξήγησε τους στόχους του. Και επειδή και εγώ θέλω να πετύχω πράγματα στην καριέρα μου, θέλω να γίνω πρωταθλητής, θέλω να αγωνιστώ στο Champions League, να παίξω γενικότερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να έρθω εδώ. Από εκεί πέρα, ό,τι έχει να κάνει με την προσαρμογή μου, είναι εύκολο να προσαρμοστείς όταν και οι υπόλοιποι είναι εύκολοι να είναι έτοιμοι να σε υποδεχτούν από την πρώτη μέρα που βρέθηκα στην ομάδα και είμαι εδώ 2-3 εβδομάδες. Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Γενικά θεωρώ ότι στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο να προσαρμοστείς, γιατί και η κουλτούρα της και η νοοτροπία της και ο κόσμος μοιάζει πολύ με την Πορτογαλία, είναι φιλική και σε βοηθάνε να προσαρμοστείς και εσύ. Ποια είναι η αίσθηση του για το επίπεδο πρωταθλήματος που άφησε σε σχέση με αυτό που έρχεται, αν το έχει φιλοσοφήσει, αν έχει ρωτήσει, αν ξέρει. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο πρωτάθλημα και το ελληνικό. Μπορεί να ισχύει ότι είναι λίγο πιο αργός ο ρυθμός, όπως είπατε και εσείς πριν, αλλά υπάρχει ποιότητα. Δεν βλέπω κανένα από τους ποδοσφαιριστές που έρχεται στην ομάδα και γενικότερα να μην είναι σοβαρός και να με το παίρνει αψήφιστα. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Αν γνωρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει μετά την πρώτη χρονιά στον Πόρτο, κάνει έναν υποδανισμό, ενδιαφέρθηκε τότε. Αν το γνωρίζει ο ίδιος, ανέφερε σε αυτόν την κουβέντα. Και δεύτερον, αν θεωρεί ότι έχει κάποια σημασία το γεγονός ότι παίκτες από την Πόρτο, όπως ο Λίνο που έγινε μύθος στον ΠΑΟ και ο Βιερίνια που πήρε μια μεταγραφή στο υψηλότερο επίπεδο, αν μετράει το γεγονός αυτό, αν υπάρχει κάποια χημεία μεταξύ των δύο ομάδων που βοηθάει για να αποδώσει κάτι. Ναι, δεν γνώριζε για το ενδιαφέρον. Σχετικά με τους Πορτογάλους και το ότι έρχονται και πιάνουν εδώ πέρα, είναι αυτό που είπε και πριν. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία είναι ανταγωνιστικό, όπως ανταγωνιστικό είναι και το ελληνικό. Και επειδή οι δύο χώρες έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους σε θέματα νοοτροπίας, ακόμα και στο φαγητό, είναι πιο εύκολο οι Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην Ελλάδα να προσαρμοστούν και να αποδώσουν καλύτερα. Και για τη μεταγραφή, είπε, παρότι ξέρω ότι η Πόρτο έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο, η μεταγραφή έγινε γιατί εγώ πλέον ήμουν ελεύθερος και δεν είχε τον deal, δεν είχε να κάνει με την Πόρτο και τον ΠΑΟΚ. Δύο φορές είπε ότι ήρθε να πάρω το πρωτάθλημα. Θέλω να του πω ότι την τελευταία φορά που πάω το πρωτάθλημα δεν είχε γεννηθεί. Τι είναι αυτό που διακρίνει στην ομάδα και αυτή η επιθυμία πιστεύει μπορεί να γίνει πράξη? Είναι αυτό που πιστεύω. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που το οποίο δεν το πιστεύω. Δουλεύουμε γι' αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θέλω να πετύχω. Δηλαδή διακρίνει κάτι στην ομάδα που τον έχει εντυπωσιάσει αγωνιστικά, η ποιότητα του ρόστερ, η δουλειά που γίνεται. Yes, make me believe. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, η οποία είναι γεγονός ότι δεν έχει τίτλους τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε. Και ναι, το νιώθω με όποιον μιλάω, με το προσωπικό, με τους υπεύθυνους της ομάδας, με τους συμπαίκτες μου, το νιώθω ότι και αυτοί το θέλουν και το πιστεύουν. Αν γνωρίζει για την ατμόσφαιρα που γίνεται στην Τούμπα και στους φίλους του ΠΑΟΚ και αν έχει μιλήσει και με τους παίκτες που του έχουν πει. Yes, ναι, κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές που έχω βρει εδώ πέρα μου έχουν περιγράψει πώς είναι η κατάσταση στην Τούμπα, μου έχουν πει για την ατμόσφαιρα και ανυπομονώ και εγώ να το ζήσω. Θέλω να το δω με τα μάτια μου. Είδα τι συνέβη στην πρώτη προπόνηση, ωστόσο μου εξήγησαν ότι αυτό δεν ήταν ούτε το 10% από ό,τι συμβαίνει στα παιχνίδια. Είμαι χαρούμενος για αυτό το λόγο και θέλω να είναι το γήπεδο γεμάτο, ακόμα και στα άσχημα και στα καλά. Θέλω το σημαντικό να είναι το γήπεδο γεμάτο. It's about your Marie. Lord of the Rings. Καμιά φορά την ξεχνάω στην προπόνηση και τη φοράω. Αυτό που συνέβη ήταν μια άτυχη και τυχερή ημέρα ταυτόχρονα, γιατί ευτυχώς κάποιος τη βρήκε και θεωρώ ότι η γυναίκα μου θα είναι χαρούμενη. Πάνω σε αυτό σημείο να συμπληρώσω. Μάθαμε από τους συμπαίκτες του ότι αντιλήφθηκε εκείνη τη στιγμή ότι του φύγε, όμως δεν ήθελε να διακόψει την προπόνηση. Το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή το τι έγινε, αλλά δεν μπορούσα να πω στον προπονητή ότι σταματάω την προπόνηση γιατί μου έφυγε η Βέρα. Λογικό. Θα παραφέρω λίγο στα ποδοσφαιρικά. Αν το έχω καταλάβει καλά, από όσα βλέπουμε μέχρι τώρα, ο ΠΑΟΚ θα παίζει ή 4-2-3-1 ή 4-3-3. Τον βολεύει αυτός ο τρόπος παιχνιδιού για να βγάζει στο μέγιστο τις δικές του δυνατότητες αφενός και αφετέρου μήπως δεν δίνει καν σημασία σε όλα αυτά τα πράγματα, στα συστήματα. Oh, I
Για μένα όλα εξαρτώνται από το προπονητή και από τις ιδέες που έχει εκείνος για το παιχνίδι. Έχω παίξει και σε 4-4-2, έχω παίξει και σε 4-3-3. Εξαρτάται πώς θέλει ο προπονητής να αγωνιστούμε συνολικά ως ομάδα, από τη δυσκολία που έχει το κάθε παιχνίδι, το πλάνο που έχουμε για το συγκεκριμένο αγώνα. Εγώ δεν παίζει ρόλο για μένα τα συστήματα, δεν συμβιβάζομαι στο παιχνίδι μου. Θα μπω και θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Ανθρώπων γενικώς που προέρχονται από την Πορτογαλία. Mm-hmm. Ήταν ο Φερνάντο Σάντος, ήταν ο Βιερίνη και μάλιστα με ίδια πορεία με τον ίδιο από την Πόρτο στον ΠΑΟ. Η ίδια πορεία κατά μία είναι γιατί δεν μπορούσε να κάνει στα αθλητικά του. Ήταν ο Ρικάρδο Κώστα, ήταν ο Μικέλ Βίτορ. Γενικότερα έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κρίκο με τόσο εκτοπλίστων θετικέ αναμνήσει και εντυπώσει. Αν είναι έτοιμο για να βάλει να προσθέσει το δικό του κρίκο και πώ τον φαντάζεται αυτό για να μπορέσει να χαρακτηρίζεται επιτυχημένο. Το ελπίζω. Αυτό που έχω να κάνω είναι να δουλέψω σκληρά και να ελπίζω ότι αυτό που λέτε θα γίνει.